Viper 1 και 2. Καλή πτήση. Τα ελληνικά φτερά ενισχύονται με τα πρώτα αναβαθμισμένα F-16. Τα Viper είναι έτοιμα να προασπίσουν τον εθνικό εναέριο χώρο. Οι δύο πρώτες οχές της πολεμικής μας αεροπορίας με πλήρη μετάκαυση είναι έτοιμες να απογειωθούν και να ξεκινήσουν επιχειρήσεις πάνω από το Αιγαίο. Τα νέα F-16 διαθέτουν ραντάρ ηλεκτρονικής άρρωσης, κάτι που δεν διαθέτουν τα τουρκικά F-16, κατευθυνόμενες βόμβες λέιζερ και νέο κόκπιτ που απλουστεύει το χειρισμό για τον υπτάμενο. Τα νέα αεροσκάφη να πετάξουν πάνω από κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας, να σκεπάσουν με τα φτερά τους και τα όπλα τους, όπως μου συνηθεί, όπως μου αρέσει να το λέω, την Ελλάδα, το Αιγαίο, την επικράτεια, προασπίζοντας έτσι αποφασιστικά έναντι οποιοδήποτε επίδοξο αντιπάλου την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Οποιοδήποτε επίδειξος επιβουλέας θα πρέπει να το σκεφτεί 2 και 3 φορές να προκαλέσει την τύχη του, αφετέρου ότι η Ελλάδα γίνεται ισχυρότερη όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε νατοϊκό και ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί και προωθημένες αεροπορικές δυνατότητες αποκτά. Ο εφιάλτης των Τούρκων γίνεται ακόμα μεγαλύτερος, αφού τα Viper θα επιχειρούν στο Αιγαίο μαζί με τα Rafale. Συνδυασμός που δημιουργεί συνθήκες αεροπορικής υπεροχής. Οι Τούρκοι γνωρίζουν καλά ότι τα F-16 Viper που παραλαμβάνει η πολεμική μας αεροπορία δίνει επιχειρησιακό πλεονέκτημα στην Ελλάδα και κάνουν τα πάντα για να σπάσουν τον μπλόκο στο Αμερικανικό Κογκρέσο για να εξυγχρονίσουν τα δικά τους. Είναι ο ήχος που κάθε ένας πολίτης λαχταρά να ακούει από πάνω του στις εσκατιές της ελληνικής επικράτειας. Ο ήχος που επιβεβαιώνει την προστατευτική παρουσία των ελληνικών φτερών. For the work we've done together to keep both of our countries secure and ensure that our alliance remains strong. Τα Viper θα προσγειωθούν στην 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα που θα είναι η βάση τους. Πρόκειται για τα 2 από τα συνολικά 83 αναβαθμισμένα μαχητικά που θα παραλάβει πολεμική αεροπορία μέχρι το 2027. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, έως το τέλος του έτους θα παραδοθούν συνολικά 6.